devo dire. Καλησπέρα σας από το στάδιο της Νέας Σμύρνης. Εδώ πέρα που στις 6 ακριβώς ο Πανίωνες υποδέχεται την Θύελλα Ραφίνας. Είναι η δεύτερη αγωνιστική των play-off ανόδου. Πανίωνη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Στην ηλιόλουστη, θα έλεγα, Αθήνα. Γεμάτη καύσωνα. Γεμάτη καύσωνα, για μια φορά. Ένα μάτσο ορόσημο για τον Πανίωνιο, για τη συνέχεια το παράζω ανόδου. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό των παικτών και του προπονητή πέρα από τη νίκη. Είναι όλα και όλα. Είναι μονόδρομος. Είναι τέσσερα μάτσα όλα και όλα. Αν μπορούμε να πούμε ότι ένα στραβοπάτημα σε παίρνει, δεν σε παίρνει σίγουρα δεύτερο. Με τίποτα δεν σε παίρνει δεύτερο. Εδώ έτσι που στάσαμε. Μπορεί να μην σε παίρνει το πρώτο, ναι. Δεν ξέρω αν σε παίρνει και η ισοπαλία. Σήμερα. Όχι, σήμερα. Γενικότερα πλέον. Ναι, ο Πανίωνιος από εδώ και πέρα μετά την ήττα με τον Ηρόδοτο κυνηγάει το 3 στα 3 για να πούμε ότι ορίζει τη μοίρα του. Και εκεί πέρα μπορεί να υπάρχουν ισοβαθμίες, αλλά με το 3 στα 3 θεωρώ εγώ τουλάχιστον ότι δύσκολα θα χάσει την άνοδο. Αλλά πλέον ο Ηρόδοτος με τη νίκη του έχει πάρει το πάνω χέρι. Η Κηφισιά το δεύτερο πάνω χέρι, να το πούμε κάπως έτσι. Είναι οι δύο ομάδες που οδηγούν την κούρσα. Η Κηφισιά σήμερα, ίδια ώρα με εδώ, αγωνίζεται στην έδρα της με τη Ζάκυνθο. Ζάκυνθο, ναι. Και ο Ηρόδοτος έχει το ρεπότο. Ακριβώς. Θέλω να πιστεύω ότι και η Κηφισιά θα στραβοπατήσει κάπου, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ πέρα ελπίζουμε αρχικά. Σίγουρα. Δεν θα στραβοπάτημα βέβαια. Σίγουρα. Εδώ πέρα να κερδίσει ο Πανιόνιος. Τι άλλο. Κάτι άλλο να πούμε και στον κόσμο για να γνωρίζει, Γιώργο, ότι μετράνε ο συντελεστής θερμάτων. Έτσι, κατά κύριο λόγο, ο συντελεστής θερμάτων. Μόνο ο συντελεστής. Μόνο. Δεν, σε περίπτωση ισοβαθμίας, δεν παίζει ρόλο ποιος νίκησε ποιον. Παίζουν ρόλο τα τέρματα. Δηλαδή, η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή τερμάτων σε μια υποτιθέμενη ισοβαθμία στο τέλος Πανιωνίου Ηρωδότου, δεν θα παίξει ρόλο η νίκη του Ηρωδότου και του Πανιωνίου, αλλά ποιος έχει καλύτερο συντελεστή. Άρα αυτό και τα Πανιώνιος... στην επίθεση και στην άμυνα, αλλά κυρίως στην επίθεση μετράνε. Παίζουν ο Πανιώνιος έχει το πίσω μέρος του μυαλού του και όσο μπορεί πέρα από τη νίκη, αν τον παίρνει αγωνιστικά, να επεκταθεί και για άλλο τέρμα ή για άλλα τέρματα. Λοιπόν, για να μην μας πείτε ότι βιαζόμαστε, λέμε φυσικά πρώτα ο Πανιώνιος θα πάει να πάρει τη νίκη. Εννοείται. Δεν θα ξεκινά το παιχνίδι με στόχο να νικήσει το 3-0. Και με μισό μηδέν να πάρει το πρώτο τρίποντο, να αλλάξει ψυχολογία προς το καλύτερο, γιατί σίγουρα το ξεκίνημα με ήττα είναι κακό για την ψυχολογία των παιχτών. Δεν ήταν ξεκίνημα απλά με μία ήττα, ήταν ξεκίνημα με μία πάρα πολύ άσχημη εμφάνιση του Πανιωνίου, που έφερε, ξέρεις, αν επηρέασε και την ψυχολογία των παιχτών κάπως, αλλά θέλω να πιστεύω σε αυτό το κομμάτι όχι. Ήταν η χειρότερη εμφάνιση φέτος. Και θα επανορθώσουν. Επειδή πολλοί είπαν ότι ήρθε το χειρότερο σημείο, εγώ το είπα νομίζω και στο post-game μετά τον αγώνα με τον Ηρόδοτο, ότι δεν ήταν στο χειρότερο σημείο. Στο χειρότερο σημείο ήταν μέσα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Γιατί αν μέσα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος είχε μια ήττα Πανιώνιος, ισοπαλία. Θα είχαμε πάει καμπάνια τώρα, δεν θα πέσαμε παράσταση. Οπότε είναι μια ήττα στην πρώτη αγωνιστική, η οποία μπορεί να καλυφθεί με το απόλυτο από εδώ και πέρα σίγουρα ή έστω. Με την καλύτερη συγκομιδή βαθμών από εδώ και πέρα. Λοιπόν, δεκάδες ακόμα δεν έχουμε για το Φιλοκουρότσε. Μπορούμε να πούμε λίγα λόγια ότι η τύχη είναι στα πόδια των παιχνιδιών του Πανιωνίου ακόμα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Εγώ είπα ξεκάθαρα ότι με το 3 στα 3 νομίζω ο Πανιωνίος δεν γίνεται να χάσει την άμυνα. Ακριβώς. Δεν είναι εύκολο, έτσι. Αλλά δεν είναι και κατόρθωτο. Για να είμαστε. Νομίζω και ο κότσο, ο κύριος Κοροπούλης μετά το μάτς με τον Ηρόδοτο ήταν ειλικρινέστατος. Έτσι δεν κρύφτηκε. Σε καμία δικαιολογία, ούτε περικάψουν, γιατί κακά τα ψέματα και οι αντίπαλοι κάτω από τις ίδιες συνθήκες παίζανε και ο 36χρονος και ο 34χρονος Κιλιάρας τρέχανε ακατάβαστα και όλοι οι υπόλοιποι. Και οι δικοί μας τρέχανε, δεν ήταν σε καλή μέρα. Δεν ήταν σε καλή μέρα, δεν είχαν το πάθος, δεν είχαν τη δύναμη. Το πάθος να το είχαν. Όλοι δικαιούνται μια κακή μέρα στη δουλειά, στο γήπεδο, στον αγώνα τέλος πάντων. Δεν θα σταθώ ούτε θα μηδενίσω πράγματα που κάποιοι δυστυχώς κάνανε μετά το μάτς, ότι δεν ήθελε η ομάδα να νικήσει, δεν ξέρω εγώ τι υπόθηκε. Η ομάδα, παιδιά, πάνω απ' όλα θέλει να δικαιώσει ήδη παίκτη στον κόπο, τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς. Δεν ήθελε να κάνει το αίτητο, να παίξει τα μπαράζ ανόδου για να μην ανέβει. Είναι πολύ άσχημο να συμβαίνει αυτό, έτσι. Μετά από μια άσχημη εμφάνιση, πέσανε μάλλον πάρα πολύ να μηδενίσουμε την προσπάθεια των παικτών και του προπονητικού team. Μια ομάδα η οποία
κακά τα ψέματα, δεν ξεκίνησε να πρωταγωνιστήσει. Να πρωταγωνιστήσει και βγήκε στην πορεία. Δηλαδή αυτό μόνο και μόνο είναι τρομερό επιτεύγμα. Πήρε το πρωτάθλημα, παίζει στα μπαράζ ανόδου και σίγουρα έχει κάνει μια πρώτη υπέρβαση φέτος. Η δεύτερη θα είναι άμα καταφέρει να πάρει την άνοδο, αλλά μιλάμε για υπέρβαση γιατί ναι, μεν είναι Πανιώνας, αλλά είναι με παιδιά άπειρα, παιδιά που φέτος μάθαν το όχι επαγγελματικό, αλλά το αντρικό ποδόσφαιρο. Άλλο οι ακαδημίες και άλλο το ποδόσφαιρο το αντρικό. Και σε μια κατηγορία που έχουμε πολλές φορές παναγιώτε ότι ναι, μεν είναι ερασιτεχνική, τυπικά, αλλά είναι με επαγγελματικές προδιαγραφές. Και πάνω σε αυτές τις προδιαγραφές βαδίζει και η ομάδα από την αρχή της χρονιάς, έτσι, μέχρι και τώρα. Και όλα είναι άκρως προβληματικά. Λοιπόν, έχει βγει να πούμε η ομάδα της Θήλιας Ραφίνας και κάνει την προθέρμασή της. Θα ανοίξω λίγο την οθόνη να δείτε ότι το χορτάρι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν στο τελευταίο μάτς τότε με το Φωστήρα. Έχουν επουλωθεί, να πούμε έτσι, τα καφέ χρώματα. Ναι, όχι, είναι πολύ καλύτερο, πραγματικά. Είναι καλύτερο, έγινε μια δουλειά. Βέβαια, σε συνθήκες καύσωνα είναι λίγο δύσκολο να επουλωθούν και να... από τη νέα σεζόν και το πρόγραμμα που έχει γίνει για να φτιάξει και το θέμα του ποτίσματος κτλ. Για να είναι σε καλύτερη κατάσταση νέα σεζόν. Περιμένουμε τις δεκάδες, έτσι έχουμε ακόμα. Εσείς, όπως πάντα, σε κάθε pre-game, γράψτε scorer, γράψτε score, ό,τι θέλετε. Τι περιμένετε να δείτε. Τι περιμένετε να δείτε σήμερα από την ομάδα γενικότερα, πώς θα αντιδράσει. Και γράψτε και μια περιοχή που μας βλέπετε. Ακριβώς. Να διαβάσουμε μερικά σχόλια, να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Φυσικά, είναι αρκετά. Λοιπόν. Η ώρα του αγώνα, παιδιά, έχει αλλάξει. 6-6. 6 ώρα είναι το match. Το παιχνίδι μεταδίδεται στο κανάλι του Πανελλήνιου στο YouTube σε συνεργασία με τον Δήμο Νέας Μύρνης. 6 ώρα. Λοιπόν, το Σαντίνος, πάμε γερά για τη νίκη. Παχνιονάρα μόνο. Γεια σου, Τζονάρα. Καλησπέρα, παιδιά. Νίκη θέλουμε. Αυτό λέμε, φίλε. Μόνο νίκη σήμερα, τίποτα άλλο δεν έχει στο μυαλό. Καλησπέρα από Κευσιά. Τελειώσαμε γκολ υπέρ. Ναι, είναι συντελεστής. Όχι μόνο η επίθεση, ούτε μόνο η άμυνα. Είναι συντελεστής. Όπως έχει καλύτερο συντελεστής, άμυνα και επίθεση. Ακριβώς. Αγαπητοί φίλοι, διάβασα σχόλια παράδειγμα για την πρώτη ήττα και μάλιστα εκτός έδρας. Λυπάμαι, αντί να βοηθούν τα παιδιά, τους κάνουν ουσιαστικά πόλεμο. Ας μάθουν πού να χάνουν οι κύριοι αυτοί. Γιώργος. Όπως κερδίζεις, χάνεις, δεν παίζεις μόνο στο. Κάπου το έγραψε αυτό μέσα στο Facebook αυτή τη βδομάδα. Παίζει και ο αντίπαλος. Και δεν γίνεται πάντα ο Πανιώνιος να νικάει, έτσι. Αλλά εννοείται αυτό. Δεν έγινε Μπαρσελόνα, να το πω έτσι. Εννοείται. Και η Μπαρσελόνα θα χάσει, δηλαδή. Όχι, δεν έγινε απλά πάνε Μπαρσελόνα. Και ένα ηρώτητο Γιώργο, που αν θυμάσαι που είχαμε μπει και στι προηγούμενε εκπομπέ, 1,5 χρόνο έχει να κάνει μάλλον ήττα. Εντός έδρας όμως. Εντός έδρας. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι στις απουσίες του Κοροπούλου έχει προσθεθεί και ο Κουτσάκης. Ο Κουτσάκης μένει εκτός, ο Παπαδόπουλος είναι ήδη εκτός και ο Ζαμάνης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Δημήτρης Κοροπούλος δεν έχει επιλογές, δεν έχει λύσεις για το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ναι, κυρίως για το χώρο της μεσαίας γραμμής. Αυτό το είδαμε και στο μάτς με τον Ηρόδοτο. Ο Κουτσάκης πριν το μάτς αντιμετώπισε προβλήματα, δεν κατάφερε να μπει στην αποστολή παρόλο που ταξίδεψε και δεν είχε λύσεις για το κέντρο. Δεν υπήρχε παίκτης στα χαφ. Στο μάτς με τον Ηρόδοτο και αυτό φάνηκε με τον Αργυλέση να έχει οργώσει το χώρο της μεσαίας γραμμής και τον Μπρέγκου να παλεύει μόνος του. Έμεινε από κούραση, από δυνάμιση ο Μπρέγκου προς το τέλος και δεν υπήρχε βοήθεια από τον πάγκο γιατί δεν υπήρχαν παίκτες στον πάγκο. Γιατί κατά ψέματα ο Παπαδόπουλος είναι η πρώτη επιλογή συνήθως για το προπονητή στις αλλαγές. Και στα τελευταία μάτς που τάξει τόσο πολύ τιμές βοήθειες, αν θυμάσαι. Ένα παιδί που τρέχει ακατάπαστα, κουβαλάει μπάλα είναι ο Παπαδόπουλος. Γενικώς δίνει πάρα πολλές αξιόπιστες λύσεις στον χώρο της μεσαίας γραμμής και ξεκουράζει και τον Μπρέγκου τις περισσότερες φορές. Λοιπόν, περιμένουμε και τις δεκάδες. Με το που τις έχουμε, θα σας τις δώσουμε. Η Φόνη 2-0 από το Πήλιο. Γιάννης Αβράμης 2-1 Λάμψιας και Σταμάτης. Εγώ πάω μία κάτω να δω πώς βρω τις δεκάδες, θα σας φέρω. Ωραία. Παναγιώτη, συνεχίζει έχω. Λοιπόν, ο φίλος ο αγαπητός Αχάστε Ζάκυνθος. Δυνατά για τον Ζωργό Σίμος από Καλτιγιά σου, φίλε Σίμω. Πανιονάρα, μόνο νίκη. Αυτό θέλουμε, φίλε Γιάννη. 3-0, Μούτριχας, Βροντής και Πίσπας.
Για να δούμε και ο, και ο Μούντριχας έχει καιρό να πρωταγωνιστεί σε, σε ένα μάτς. 3-1 ο Μιχάλης νίκη. Φόρτσα Πανιονάρα. Καλή επιτυχία από Νίκη Βόλου. Γεια σας φίλοι. Να είστε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζει μάλλον προθέρμανση. Ο Πανιός ακόμα δεν έχει βγει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι 5:30 η ώρα. Ρωσίζονται οι παίκτες της, της Ραφίνας. Είναι πάρα πολύ ζεστή, παιδιά. Αξίζει να το αναφέρουμε. Αλλά σίγουρα δεν θα είναι ο παράγοντας ο οποίος θα παίξει σήμερα το ρόλο του στη νίκη της ομάδας. Καλησπέρα από την Κιανέλη. Γεια σου, ρε Σιμανόλη. Και ο ιστορικός σου κάνει την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, η ομάδα, όπως βλέπετε, έχει βγει για την προθέρμανση. Προσπαθώντας λίγο να διαβάσω την δεκάδα, έτσι όπως βλέπω τους παίκτες, δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη αλλαγή. Ίσως ο Μακρύδης. Όχι. Δεν βλέπω κάποια αλλαγή με το προηγούμενο μάτς. Και με Λιούμι. Περιμένουμε και τις δεκάδες γραπτός για να σας ενημερώσω. Ο φίλος ο Γιώργος 3-0 ιστορικός από Καλυθέα. Γεια σου Παυλάρα, πάμε στο Ρικέ. Ποιος η Ρόδος και η Λιούπολη, η Άνοδος είναι δική μας, έτσι πρέπει. Και αυτό θα γίνει στο τέλος. Θα τα καταφέρουν παιδιά, πίστη. Πίστη στην ομάδα αυτή και σε αυτά τα παιδιά για ό,τι έχουν καταφέρει, γιατί είναι άθλος ό,τι έχουν κάνει φέτος. Και στο τέλος θα καταφέρουμε. Είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, στο τέρμα προπονείται και ο Στουρνάρας. Θα γυρίσω λίγο πάλι την κάμερα να δείτε και εσείς. Ελπίζω να περνάει καλά η εικόνα. Είπαμε το άλλο μάτς είναι Κηφισιά Ζάκυνθος. Θα δούμε τι θέλουμε και εκεί τώρα. Ίσως και ένα, ίσως ένα αρχή θα ήταν καλό να μην ξεφύγει και η Φυσιά. Λοιπόν, εδώ κάτω, όπως βλέπετε στην οθόνη σας, είναι οι παίκτες αλλαγή για τον Πανιόνιο. Είναι και Μακρύδης από το βλέπω. Λοιπόν, υπομονή. Θα σας ενημερώσουμε σε λίγο. 6 ώρα είναι το μάτς που ρωτάτε. Πάμε για την νίκη Πανιονάρα από το Στέλιο. Φίλε Βασίλη, σε λιγάκι θα σας ενημερώσουμε για την δεκάδα. Δεν μας έχουν φέρει ακόμα. Από Μαραθώνα ο φίλος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Σταμάτης, καλή νίκη με μεγάλο σκορ, γιατί όλα μετράνε από Άνδρο με νίκη Πανιόνιο. Φίλε Σταμάτη, είναι το δεύτερο σημείο που πρέπει να προσέξει η ομάδα, το σκορ. Πρώτα απ' όλα να έρθει η νίκη οπωσδήποτε. Και στο πίσω μέρος σίγουρα έχουν στο μυαλό τους και περισσότερα γκολ, γιατί θα παίξει τεράστιο ρόλο στο τέλος, σε περίπτωση βαθμίας. Λοιπόν, όπως βλέπω και στην, όπως βλέπετε μόνο στην οθόνη, κρεμούνται και κάποια πανό. Να δώσουμε λίγο τόνο γηπέδου, έτσι άδειο που είναι, δυστυχώς. Ένα ευχάριστο νέο, προφανώς το γνωρίζετε περισσότερο, από 15 Ιουλίου θα έχουμε κόσμο στα γήπεδα. Τώρα το πώς θα μπαίνουν μέσα είναι ένα θέμα. Επιστοποιητικά, χωρίς
Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα υπάρχει κόσμος. Θα αρχίσουμε να ξαναπαίρνουμε τη δόση μας που λέμε με τον Πανιόνιο. Και γενικότερα με το ποδόσφαιρο, οι φίλοι που τα αγαπάνε. Λοιπόν, προχωράμε στα μηνυματάκια. Φίλε Μάνο, ναι, θα το έχει το Πανιόνιος TV. Περιγραφή του Γιώργου του Καρμύρη. Νίκη Βόλου, με Πανιόνιο, περήφανη προσφυγιά. Συμφωνούμε απολύτως, φίλε. Καλησπέρα με την Νίκη από Λαύριο, από τον Καλλιμάχο. Γεια σου, Καλλιμάχε. Λοιπόν, παιδιά, ενδεκάδες σε λίγο. Δεν είναι έτοιμες ακόμα. Γιώργο, με μία πρώτη ματιά που ίδια έριξα, είναι η ίδια δεκάδα, έτσι. Με το μάτι και εγώ αυτό έχω καταλάβει. Ακόμη και ο Λιούμις είναι βασικός. Όλοι ίδιοι είναι. Ένα τσαπλητής, παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Πιάσουμε και παιδί. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, με μία πρώτη ματιά, επειδή μπροστά μας ακριβώς, βλέπετε και εσείς το σχετικό πλάνο, έχουμε τους παίκτες του πάγκου, είναι οι ίδιοι με προχθές, με την Κυριακή. Η εντεκάδα είναι ίδια, με το μάτι πάντα, τυπικά σε λίγο θα το έχουμε, αλλά δεν νομίζω ότι πέφτουμε έξω. Είναι η ίδια δεκάδα, δηλαδή ο Λιούμις βασικός, ο Λάμψης κανονικά στο δεξιά άκρο της άμυνας, στο Ξυγκόρο στο αριστερό. Ο Ζάχη είναι στο πάγκο από ό,τι βλέπω, που η αλήθεια είναι που σήμερα ίσως εγώ είχα ένα ερωτηματικό που ξεκινήσει βασικός και αυτός και ο Σταμάτης. Αυτά τα δύο ερωτηματικά είχα της εντεκάδας, δηλαδή μήπως δεν παίξει ο Λάμψης, ο Ξυγκόρος και παίξει ο Ζάχη. Και ο Λιούμις να κάτσει στον πάγκο. Εγώ για το Λιούμι είχα την εικόνη, αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει. Ο Κότσης ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς την κατάσταση των παιχτών, το ζει κάθε μέρα. Εννοεί. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Υπενθυμίζω ότι τις απουσίες είναι Παπαδόπουλος, Κουτσάκης στα χαφ. Ο Πανιόνιος δεν έχει λύσει τα χαφ στον πάγκο. Με μια πρώτη ματιά στον πάγκο, ο Μακρύδης είναι ένας μεσοεπιθετικός, στα πλάγια κυρίως, στα μάτια είναι κορυφή. Ο Ζάχη είναι αριστερό μπακ. Ναι, είναι στόπερ, σωστά. Ο Μίχος είναι στόπερ, δεν υπάρχει παίκτη στο κέντρο. Είναι πιο πολύ... Πάλι ο Μπρέγκου με 40 βαθμούς θα φάει 90 λεπτό μόνο του. Αμυντικογενής. Με τον Γκροντί. Που ο Γκροντί δεν είναι καθαρό αμυντικό χάφ, είναι κεντρικό χάφ, οκτάρο, δεκάρι, να το πούμε κάπως έτσι ποδοσφαιρικά. Αυτά. Λοιπόν, καλησπέρα από σε όλους. Πανιονάρα και το Ρέθι είναι και ανέφερο. Γεια σου, φίλε Κώστα. Γεια σου, Κωστάρα. Υπενθυμίζω 6 ώρα αγώνας. Ενημέρωσα και τον κόσμο, περιγραφή Γιώργος Καρμύρης. Στο σχόλιο θα είναι ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Μιχάλης Λαδόπουλος, ο αγαπητός κύριος Μιχάλης Λαδόπουλος. 6 ώρα από το κανάλι του Πανιωνίου, σε παραγωγή του Δήμου Νέας Μύρνης, το μάτσο, όπως και τα υπόλοιπα εντός. Προς το παρόν αυτά, έχουμε στέλνει μηνυματάκια λίγο. Εντεκάδες δεν έχουμε στα χέρια μας. Ο Μιχάλης Λαδόπουλος ανεβαίνει σιγά σιγά και έρχεται στην παρέα μας. Α, τον υποδεχτούμε για το πρώτο σχολείο, Γιώργο. Και για το δεύτερο. Και για το δεύτερο, γενικότερα. Υπενθυμίζω, θα είναι και στο σχόλιο το αγώνα μετά. Λοιπόν, να σας ανοίξει το πλάνο. Θα ανοίξει το πλάνο, βεβαίως. Είναι Μιχάλη, ελάτε από το λιγάκι και θα καθίσετε μετά. Έλα, καθίσε στη θέση μου, παρακαλώ. Ένα σέβα στις ηλικίες. Μεγάλο άνθρωπος. Λοιπόν, ο Μιχάλης Αλόπουλος είναι στην παρέα μας. Μιχάλη, ένα πρώτο σχόλιο για το σημερινό μάτς. Ζέστη. Δεύτερο. Μονολεκτικό, πολύ ζέστη. Αν θες τρίτο, πάρα πολύ ζέστη. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να κερδιθεί οπωσδήποτε. Για να μπορείς να δεις ότι έχεις ελπίδες και ότι θα κυνηγήσεις μέχρι το τέλος ό,τι σου αναλογεί για την άνοδο. Μετά την ήττα στην Κρήτη, πρέπει αυτά τα δύο παιχνίδια με τις ομάδες που είναι, ας πούμε, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν, η αδύναμη κρίκη της πεντάδας, πρέπει να πάρεις 6 βαθμούς. Πιστεύεις ότι η ομάδα μετά την, ας το πούμε, χάλια εμφάνιση που έκανε στην Κρήτη θα ανακάμψει το όχι το θα καταφέρει? Για την ψυχολογία κυρίως ρωτάω. Κοίταξε, πώς την έχεις δει? Θα το δούμε. Είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζεται από αυτές τις συνθήκες. Σε όλη την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος δεν είχε μπει σε
αυτή τη διαδικασία της ΣΥΤΑΣ. Όπως είπε και ο Κούτς, αυτό που απευχόμαστε ήρθε και ενδεχομένως να έρθει και τη χειρότερη δυνατή στιγμή. Δηλαδή, θα μου πεις, αν έχεις χάσει ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια τη σεζόν, δεν θα σπαθώ. Έτσι. Ήρθε τώρα. Είναι η χειρότερη, μήπως είναι η καλύτερη στιγμή που ήρθε αυτή η ΣΥΤΑΣ, από το να ερχότανε μεσούσεις στον Μπαράζ. Αν ερχότανε τις μεσούσεις, τώρα θα είμαστε σε κάποια σεζλόγκα, ας πούμε, με καϊπηρίνια. Δεν θα είμαστε να βλέπουμε τα Μπαράζ. Έτσι. Απλά τα πράγματα. Κάποια στιγμή θα ερχότανε. Ήρθε τώρα. Δεν μπορείς να ξέρεις, γιατί δεν μιλάμε και για παίχτες με εμπειρία που έχουν ζυμωθεί μέσα στις σίτες από εδώ, από εκεί. Μέχρι πέρυσι αυτά τα παιδάκια. Τα παιδάκια πήγαν από εδώ. Τα παιδάκια. Ναι, ουσιαστικά παιδάκια. Αυτά τα παιδιά μέχρι πέρυσι παίζανε σε τουρνουά, γιατί τα πρωταθλήματα αυτά, K19, K21, είναι περισσότερο τουρνουά παρά ανταγωνιστικά. Δηλαδή, πέρυσι δεν είχαν υποδοχές στυλ Κορυδαλού, δεύτερη αγωνιστική, στυλ Μοσχάτου, τέτοια πράγματα. Δεν είχαν γνωρίσει την ΙΤΑ, δεν είχαν χάσει καθόλου μέχρι την πρώτη αγωνιστική των μπαράζ πλέι-οφ, όπως θέλει να λέει ο καθένας. Τώρα περιμένουμε να δούμε πώς αυτά τα 17-18 χρονών παιδιά θα βγάλουν από μέσα τους, πώς θα αντιδράσουν αυτό. Θα σου κάνω την εξής ερώτηση. Θεωρείς ότι μόνο με 9 βαθμούς ο Πανιώνιος έχει ελπίδες να ανέβει? Ή και με 7? Δεν θεωρώ τίποτα, γιατί δεν ξέρεις τι θα κάνουν οι άλλοι. Δεν κρατάς την κατάσταση στα χέρια σου. Καλά, εντάξει. Εγώ θεωρώ με 9 βαθμούς την κατάσταση στα χέρια σου, δύσκολο θα φτάσουμε 9. Με 9 βαθμούς και εγώ αυτό πιστεύω. Με 3 στα 3 πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις. Είτε πρώτος, είτε δεύτερος, θα ανέβεις που λέω. Ναι, ναι. Με 7 έχεις την ατυχία σου. Ναι, σου βγήκε έτσι η κλήρωση που τελευταία αγωνιστική περιμένεις. Ναι, δυστυχώς. Δεν ορίζει σου βγήκε και στην κανονική διάρκεια βέβαια, αλλά δεν ήταν διαφορετικά. Τότε τα είχες καθαρίσει από την προτελευταία ουσιαστικά αγωνιστική. Στο μάτς με τον Ηρόδοτο, τι θεωρείς πως πήγε? Όλα. Στραβά. Όλα. Μετά τον γκολ, εγώ θεωρώ ότι τον γκολ έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία των παιδιών. Δηλαδή πριν τον γκολ, η ομάδα δεν ήταν κακή, δεν είχε απειληθεί ουσιαστικά. Είχε μικροαπειλήσει με κάτι, είχε προϋποθέσεις για γκολ. Μετά τον γκολ, αν έτρωγε ένα δύο γκολ, πραγματικά, επειδή το λέγαμε πριν από εμάς, θα ήταν δίκαιο. Είναι αυτό που λέγαμε. Ήταν κατάρρευση. Είναι αυτό που λέγαμε. Γι' αυτό και είναι. Δεν μπορείς να πεις τίποτα για το σημερινό παιχνίδι. Αν πάει συνέχεια του Ηρόδοτου που όπα η πρώτη ήταν, μας πήρε από κάτω, μακάρι να μην πάει. Αλλά είναι και αυτό το ενδεχόμενο. Έτσι. Να πάει συνέχεια από το. Πότε στο 60 τόσο. 64. Ναι, στο 60 τόσο μπήκε τέλος πάντων τον γκολ στον Ηρόδοτο. Αν πάει συνέχεια και το σημερινό παιχνίδι, θα έχουμε θέμα. Λοιπόν, γιατί ήθελα ένα πρώτο σχόλιο να πούμε, επειδή ήταν λίγο το μάθημα και η Κηφισιά, ό,τι μπόρεσε τέλος πάντων. Η Κηφισιά μπήκε πολύ δυνατά στο πρώτο μέρος. Έβαλε δύο γκολ γρήγορα. Απείλησε η Θήλα μετά, αλλά νομίζω ότι υπήρξε διαφορά ποιότητα σε αυτό το μάτς. Δηλαδή ήταν μια Θήλα να απειλεί. Στο 36 Γιώργο ήταν το 2-0. Πιο νωρίς, το 20 ήταν. Το 20 κάτι. Ναι. Και με το 0-2. Κόντρα στην Κηφισιά είναι δύσκολο να αντιδράσει. Είναι λογικό. Τώρα πανένιζε κατά να αντιδράσει με το 1-0 στον Ηρόδοτο. Όσον αφορά τώρα την περιμένουμε να δούμε φίλε, εγώ θεωρώ, επειδή μίλησα και λίγο κάτω και με του ανθρώπου, έρχεται να το διασκεδάσει. Έρχεται να το χαρεί ότι παίζει τη Νέα Σμύρνη με το Παντιόνιο. Κακά τα ψέματα και οι ίδιοι το παραδέχονται ότι δεν έχουν στόχο σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα, να πούμε έτσι, το play-off ανώδου. Αλλά δεν θα σου χαριστεί κανεί μετά. Προφανώ και δεν θα χαριστεί κανεί. Γιατί να χαριστεί? Το χειρότερο, παιδιά, το χειρότερο είναι να το δει υποτιμητικά το παιχνίδι. Εκείνη είναι το χειρότερο από όλα. Παιδιά, συγγνώμη, το αντίθετο. Ό,τι και να είναι ο Πανιόνιος και με 17 χρόνια, θα έχουμε να λένε κάποια στιγμή μετά από 10 χρόνια το φίλε το 2021 ήμουνα στην ομάδα που νίκησε τον Πανιόνιο. Ποιο Πανιόνιο? Από του Μαύρου, του Μπαζόφ, του Μπλήμα. Έχει γράψει ιστορία και με την νίκη τη Άιξη γράμμα αυτή πριν κάποια χρόνια. Ναι. Μοναδική τη. Ναι. Μαδική, οπότε, όπως λένε αυτό, θα θέλουν να έχουν να λένε και κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό για εκείνους. Λοιπόν, εντάξει, άλλη ΑΕΚ τότε βέβαια. Και αν σπανίζει τώρα, δεν θα έχουν γίνει. Γιατί η ΑΕΚ τότε ήταν ΑΕΚ εφόρης εθνικής, ήταν ισχυρή. Ήταν η ΑΕΚ με μάνταλους και τέτοια. Τώρα ο Πανιόνιος είναι με 17 χρόνια, αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι. Μετά από χρόνια θα θυμάσαι την νίκησα του Πανιόνιου. Ναι, ναι, δεν πάβει να είναι η φανέλα και το σήμα. Έτσι, και ο Σταμάτης και ο Ξυγόρος και ο Λάμφια. Mm-hmm. Αλλά κερδίζεις το όνομα. Ακριβώς. Δεν θα πει ότι το 2021 κερδίσαμε τον Πίσπα. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν,
Παίρνω λίγα μηνύματάκια. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη για το σχόλιο. Λοιπόν, ανεβαίνει ο πρώτος και ο δεύτερος. Αγαπητή Ματίνα, όλη η Κρήτη και η ανέρυθρη, γερά ιστορική, πάνθρες Κρήτης. Ο φίλος θέλει ενέργεια και καλή μπαλίτσα, όλα θα γίνουν, αλλά πρέπει να γίνει ΠΑΕ να ανέβει στη 2, ναι ή όχι. Καλό συγκότητα των πραγμάτων, έτσι όπως έχει περάσει το νομοσχέδιο που του χρόνου θα είναι Super League 2, αφού θα γίνει συνένωση, αναγκαστικά θα γίνει και ΠΑΕ η ομάδα. Φόρτσα Πανιονάρα. Να, από Νέα Φιλαδέλφια ο φίλος, γερά Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου Νικόλα, αρρώστια, άφησα την παραλία και λιώνω για να σε δω και ρετσμίσα από την Γιαννέρη Τριάνδρο. Ρε παιδιά. Η Κυφισιά λέει να σταματήσει. Εγώ σήμερα... Κυφισιά είναι, δεν είναι και Ρεάλ Μαδρίτη, τι κάνω μπορεί να σταματήσει. Το βλέπω εν αρχή σήμερα. Το βλέπω εν αρχή. Μπα. Για να δούμε. Μπα. Λοιπόν, πάμε Πανιούνι. Σκούρας. Σκούπας. Σκούπας. Εντάξει, τώρα λίγο. Λοιπόν, καλή ομάδα της Εθήρα, αλλά η Πανιώνα να παίξει όπως ξέρει το έχει το μάτς. Και αυτό που είπα και προηγουμένως, παιδιά, μην την υποτιμήσει την ομάδα ποτέ. Καλά, ειδικά σε όλη τώρα, τη διάρκεια του μάτς, καθόλου. Ειδικά τώρα που προέρχεσαι από ήττα, δεν έχει να υποτιμάς, είναι να παίζει. Μην πει μέσα με την έγκλη ότι δεν κυνηγάει κάτι, π.χ. και φυσικά θα πέραν θα μπορώ να την κερδίσω. Θα μας το δώσω. Τι έλα, με συγχωρείτε. Ναι. Λοιπόν. Οι Πάνθρες απέναντι βάζουν τα πανό τους, δίνουν ένα πιο ωκεανέριθρο χώμα. Οι Μικρασιάτες από την άλλη πλευρά έχουν βάλει τα δικά τους πανό. Γενικότερα σε μια εξέδρα που δεν έχει χρώμα λόγω των έργων που γίνεται και βλέπουν τα καθίσματα, τα πανό και τα σημαίες των Πανθύρων και των φίλων του Πανθύρων γενικότερα δίνουν ένα χρώμα και ανέριθρο. Στην δροσερήνη, ας λέμε. Το αναφέρα και προηγουμένως, Γιώργο, για το τα πανό τους δίνουν ένα χρώμα στο άδειο γήπεδο, έτσι όπως είναι. Λοιπόν, από Φραγκφούρτη, ο φίλος, γεια σας παιδιά, Γιώργος μετά στον Πανιονάρα, ακόμα οι δεκάδες δεν έχουν Γιώργο, έτσι. Κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπάρχει κάτω, γιατί με ενημέρωσαν ότι θα αργήσουν οι δεκάδες σήμερα για κάποιο λόγο, τώρα γιατί. Λοιπόν, καλύσουμε. Έχεις λοιπόν, δεκάδες. Λοιπόν. Ωραία. Κάθε να σε ανοίξω το πλάνο, ενημερών. Να σε ανοίξω. Λοιπόν, για τον Πανιόνιο. Στουρνάρας, Λάμσιας, Ξυγκόρος, Ζούλιας, Κοντοές, Μπρέκου, Νίνο, Πίσπας, Λιούμις, Γροντής και Μούντριχας. Ούτε μία αλλαγή σε σχέση με την ενδεκάδα που αγωνίστηκε στην Κρήτη με τον Ηρόδοτο. Ό,τι είπαμε και εμείς με γυμνομάτι. Ακριβώς. Αυγερινός, Μίχος, Καραβίδας, Δρίτσας, Ζάχη, Κούτσιας, Αργυρίου, Σταμάτης και Μακρύδης. Οι παίκτες που είναι αλλαγή στον πάγκο. Για τη Θύελλα Ραφίνας έχουμε Σταματόπουλος, Ντόσκας, Νταλάκας, Γεωργόπουλος, Φύτρος, Γεραγωτέλης, Μπουντάκης, Μπαριτάκης, Σουλτανίδης, Δημητρίου και Σπαρτάλης. Και στον πάγκο είναι Τσάκωνας, Πιέτρη, Ζέκιο, Κεφαλονίτης, Πάντος, Παντελίδης, Παναγιώτου, Παπαδόπουλος και Χρήστου. Προπονητής είναι ο Νικόλαος Μεσολόγγης. Να πούμε και τους διαιτητές, Γιώργο, της αναμέτρησης. Είναι ο Μελέτιος Γιουματζίδης από την Πέλα, με βοηθούς Οικονόμου Κωνσταντίνο και Παγουτζή Δημήτρη και τέταρτος Αλιάγας Αριστίδης. Να κάνω ένα σχόλιο για την δεκάδα. Κάνεις Λαδόπουλος, μισό να γυρίσουμε για το πλάνο. Ναι, δεν το χάσατε το πλάνο. Για πάμε. Και να τρώω το φάι του στα παιδάκια, τέλο πάντων. Δεν ξέρω αν είναι στοχευμένο. Ναι. Πάντως είναι πολύ καλή η επιλογή του Κοροπούλη να μην κάνει καμία αλλαγή σε σχέση με τον Ηρόδοτο. Να δείξει ότι εμπιστεύεται παρά την ήττα, γιατί οποιονδήποτε και να βγάζε, ενδεχομένως και με την ηλικία αυτή των 17-18 ετών, άλεγε ο πιτσιρικάς ότι να εγώ φταίω. Ναι. Σε μένα το χρόνο, γι' αυτό μάθησε. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση του Μιχάλη. Πάρα πολύ σωστή. Δεν ξέρω αν το έκανε εσκεμμένα. Φαντάζομαι ότι το έκανε εσκεμμένα. Αυτά τα πράγματα σπάνια γίνονται τυχαία. Ξέρετε, και είναι ένα προπονητή που δουλεύει με παιδιά και ξέρει πώς να τα αντιμετωπίσει και στις δύσκολες καταστάσεις. Δεν είναι προπονητής.
μπαμπάς του είναι. Μπαμπάς, ναι, το λένε. Ποδοσφαιρικός πατέρας. Και όχι μόνο ποδοσφαιρικός, μπορεί να είναι και γενικός πατέρας δηλαδή. Πιο εύκολα να πάει ο Ζάχης στον προπονητή να του πει μια κουβέντα, ξέρεις, έχω αυτό το πρόβλημα με... στο σχολείο ή με την κοπελιά ή με οτιδήποτε, παρά στον μπαμπά που μπορεί να του πει, να τον κράξει ο μπαμπάς. Σωστός. Λοιπόν, έχουμε και τις δεκάδες στα χέρια μας, τις είπε νωρίτερα ο Παναγιώτης, δεν χρειάζεται να σε επαναλάβουμε. Δύο λεπτάκια ακόμα στον αέρα, 6 ώρα συντονίζεστε στο κανάλι του Πανιωνίου στο YouTube, όπου η μετάδοση θα γίνει σε συνεργασία με τον Λίγο Νέας Μήνης στο Πανιώνης FC TV. Πάμε στο αρχείο και από Σύφνο ο φίλος ο Δημήτρης, εκεί με τον Μανώλη του Παρεάκη. Λοιπόν, καλησπέρα από Ηράκλειο Κρήτης, καλή μετάδοση, ελπίζω να γίνει ένα σπουδαίος αγώνας. Το ελπίζουμε. Αναστάση. Με τις καιρικές συνθήκες αυτές δεν ξέρω ο ρυθμός πόσο ψηλός μπορεί να είναι, αλλά εντάξει. Πάντως στον Ηρόδοτο έγινε καλό παιχνίδι βάσει των συνθήκων. Θα ξανακάνω την ερώτηση που έκανα για το παίκτη του Ηρόδοτου, γιατί φορούσε το νούμερο 20 αφού είναι από το 1 έως 11. Νομίζω... Τι να σου πω τώρα, φίλε, δεν ξέρω. Φορούσε κάποιο το 20 ή κάτι, μπορεί. Δεν θυμάμαι. Στην 11 νομίζω. Μπορεί να λείπει μια φανέλα τώρα, τι να σου πω. Μπορεί να λείπει το 2, ξέρω εγώ. Αν γίνει αλλαγή τη τελευταία στιγμή, δεν ξέρω. Αυτό μπορεί να έχει. Να γίνει αλλαγή στο ζέσταμα, ας πούμε. Μπορεί να έχει δηλωθεί το 2, να τραυματίστηκε το 2, λέμε τώρα παράδειγμα, στο ζέσταμα και να πήγε το 20. Και σε εμάς το 20 ο Μακρύδης το φοράει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Άλλο λέει ο φίλος, άλλο. Ότι ξεκίνησε την δεκάδα, γιατί η δεκάδα είναι από το 1 στο 11. Οκ, δεν το κατάλαβα, γενικότερα νόμιζα. Λοιπόν, η ομάδα πάει στα αποδυτήρια. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε σιγά σιγά τον κόσμο. Και μετά, παιδιά, post-game, μετά τον αγώνα που θα δείτε στο Πανιώνιος FC TV. Λοιπόν, με την νίκη ομάδα. Με την νίκη. Τα λέμε μετά.